Να περάσουμε τώρα σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, κυρίες και κύριοι, και να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Τζούλια Κούρου. Είναι διοργανώτρια ενός παραμυθένιου χωριού Παρίζια του Εύρου, εκεί όπου θα πάμε να δούμε και τα σχετικά πλάνα τώρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά από την Καβάλα στον Εύρο μας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, η υγεία χρειάζεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι, σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Ένα πολύ όμορφο παραμυθένιο χωριό, το οποίο βρίσκεται στα Ρίζια του Εύρου, το οποίο μας καλεί να το εξερευνήσουμε, έτσι, κυρία Κούρου. Ναι, ναι, ένα μικρό χωριουδάκι, παραδοσιακό, χειροποίητο, με λιλιπούτια σπιτάκια, φτιαγμένο μόλις 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας. Γιατί η επιθυμία μας μεγάλη πλέον είναι να μην ακουγόμαστε μόνο για στενάχωρα γεγονότα, σωστά, αλλά και για στιγμές χαρούμενες που χαρίζουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Τι είναι τα Χριστούγεννα, μέρες αγάπης, αγκαλιάς. Ανοίξαμε και εμείς την αγκαλιά μας, αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί για να διασκεδάσουμε και να φωνάξουμε ότι ναι, εδώ στον Βόρειο Εύρο υπάρχουμε. Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Τι μπορούμε να συναντήσουμε τώρα σε αυτό το χωριουδάκι, κυρία Κούρου? Τι μπορείτε να συναντήσετε, όπως σας είπα και στην αρχή, μικρά χειροποίητα σπιτάκια, κλασικό παραμύθι, κλασικά Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης, τα ταρανδάκια, ο παραμυθάς των τελευταίων ετών, ο Τριβιζάς, με τη φρυγκαντέλα, με το ποντικάκι που πάει να αγγίξει τα αστέρια, κινηματογράφο, παραμύθια, γυναίκες ντυμένες γριούλες διαβάζουν παραμύθια στα παιδάκια. Τα παιδάκια κάνουν και άλλες δραστηριότητες, πλάθουν κουλουράκια. Ο παλιός φούρνος του χωριού στολίστηκε, ντύθηκε στα γιορτινά του και με παιδάκια ντυμένα ζαχαροπλάστες καλεί τα παιδάκια να φάνε γλυκά. Είναι ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Καταφέραμε να κάνουμε το χωριό μας ξανά παραμυθένιο. Έτσι, έτσι, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Και μάλιστα πάντα με γιορτινή διάθεση και όλοι οι παρευρισκόμενοι. Γιορτινή διάθεση, γιορτινή διάθεση που δίνει αισιοδοξία. Αυτή χρειαζόμαστε σήμερα. Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά. Χρειαζόμαστε χαμόγελα να σκορπώνται παντού. Έτσι, έτσι, σωστά. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, να το τονίσουμε αυτό, κυρία Κούρου, έτσι, την οποία την έχετε... Ναι, γιατί η ιδέα αυτή ξεκίνησε από μια παρέα φίλων, ναι, και την αγκάλιασε μετά όλο το χωριό. Είναι μια ιδέα που δημιουργήθηκε από μια εθελοντική ομάδα. Και ξέρετε, ήταν σαν ένας χορός που τον ξεκινούν 2-3 άτομα και μετά πιάνονται κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι και ο γύρος γίνεται μεγάλος. Όλοι μαζί κάναμε ένα μεγάλο κύκλο, όλο το χωριό μαζί εργάστηκε και είχαμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, το γεγονός ότι υπήρχε ομαδική δουλειά, έτσι, για να έχουμε και αυτό ομαδική, το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ομαδική. Έτσι. Και κυρίως και για τα παιδάκια, για τους μικρούς, εγώ θα πω και για τους μεγάλους, έτσι, οι οποίοι επιθυμούν να το επισκεφθούν, θα δούνε κάτι τελείως διαφορετικό, χριστουγεννιάτικο. Μα πάντα, κύριε Τζεμιδάκη, βεβαίως χρειαζόμαστε να δούμε κάτι και εδώ στο Βόρειο Εύρο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μακριά. Ο Εύρος είναι μακρύς νομός. Σωστά. Τα χιλιόμετρα είναι αρκετά. Υπάρχει μετά το θεματικό πάρκο του Σουφλίου, μετά πιο πέρα είναι η Θάμα, όλα αυτά για μας είναι μακριά. Οι άνθρωποι εδώ είναι μισθωτοί, κυρίως έχουμε στρατιωτικούς ανθρώπους που είναι με ένα μισθό. Είναι καλύτερα να βρίσκουν κάτι κοντά, να διασκεδάζουν τα παιδάκια. Έτσι, έτσι. Και ξέρουν τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Μπράβο, μπράβο. Και, έτσι και για τις γεμάτες τσέπες και για τις ταπεινές τσέπες, συμφωνείτε? Σωστά. Πρέπει όλοι να μπορούμε να διασκεδάσουμε. Έτσι θέλαμε να προσφέρουμε στον πολίτη του Βορείου Εύρου ξεχωριστές στιγμές για 10 μέρες. Έτσι. Κάθε χωριό κρύβει το δικό του παραμύθι. Το θέμα είναι να το ανακαλύψεις. Πολύ ωραίο, φυσικά. Εμείς και αυτό προσπαθούμε το να ανακαλύψουμε το δικό μας και νομίζουμε αυτό, ότι κάτι βρήκαμε. Και νομίζω ότι το καταφέρνετε και φυσικά να το ανακαλύψουν πέρα βέβαια και από τους ήδη υπάρχοντες κατοίκους αλλά και της γύρω περιοχής και οι υπόλοιποι κάτοικοι να επισκεφθούν το Βόρειο Εύρο. Βεβαίως, τους καλούμε να έρθουν να μας επισκεφθούν. Ναι. Είναι υπέροχο. Έτσι, έτσι. Ξέρετε πόση χαρά έδωσε σε ηλικιωμένους ανθρώπους στο χωριό? Καλά, εννοείται, εννοείται αυτό. Μια έντονη έτσι, γιορτινή διάθεση τη χρειάζεται όλοι μας, έτσι, και ειδικά και οι ψυχές. Τη χρειαζόμαστε όλοι μας, ναι, πράγματι. Πέρα από τα μικρά παιδιά. Λοιπόν, μέχρι 2 Γενάρη, κυρία Κούρου, θα... Μέχρι και 2 Γενάρη θα έχουμε και μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο ρεβεγιόν τώρα στην πρωτοχρονιά. Με DJ, με μουσική, με χορό, μετά τις 10 το βράδυ. Σημαίνουμε τον κόσμο να έρθει δίπλα μας να διασκεδάσει, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί και να φωνάξουμε ναι ότι στο νέο Βόρειο Εύρο ζούμε. Ζούμε έτσι, πραγματικά δυναμικά και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Έτσι, έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά καλά. Με υγεία καλή στα χρονιά ρίζια. Με υγεία. Και σε εσάς βέβαια. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.